Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε πως η Ελλάδα είναι de facto εχθρική χώρα για την Ρωσία με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Συνεπώς η Τουρκία που δεν επέβαλε κυρώσεις δεν είναι de facto εχθρός της Ρωσίας. Θα σημειώσουμε μια απλή γεωπολιτική συνεπαγωγή. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Άρα η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχο, ο οποίος είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να υπάρξει απάντηση, αλλά αυτή δεν πρέπει να προκαλέσει ζημιά στη Ρωσία. Όλες οι χώρες που αποφασίζουν να επιβάλλουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι de facto εχθρικές, συμπλήρωσε ο ίδιος.